Μάρζετς, η σέντρα του Μάρζετς. Είναι όλης προς τα πίσω, το σούτ απευθείας, η μπάλα διαγώνια θα περάσει από το τέρμα. Φέρνει να ισορροπήσει το παιχνίδι, να δούμε αν θα έχει συνέχεια αυτή η προσπάθεια της Ανδριόπουλος. Αριστερά είναι ο Λαζάρου, προτιμά την σέντρα, Μιλόγεβιτς για τον Τζιφούτη, το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και συνεχίζεται η φάση. Νέα σέντρα, τώρα έχουμε out, ήταν λοιπόν η καλή στιγμή για τον Πανετολικό. Ο Τσιφούτης πάνω στην κίνηση από την από δεξιά του Μιλόγεβιτς, έστειλε την μπάλα μάλλον στο δοκάρι. Τσιφούτης περνάει από αριστερά. Ετοιμάζεται για την σέντρα, γιατί βγάζει στο δεύτερο δοκάρι Μιλόγεβιτς, θα στρώσει τον Παπαχρήστο, σε καλή θέση ο Παπαχρήστος, σουτ, άστοχο. Καλή προσπάθεια, άστοχο όμως το σουτ από τον Λάγη Παπαχρήστο. Τσιφούτης, Παπαχρήστος, είναι καλυμμένος. Μιλά ο Ζαχαρόπουλος, η μπάλα στα δίχτυα, γκολ από τον Γιώργο Ζαχαρόπουλο που επέμενε και δικαιώθηκε πετυχαίνοντας το 1-0. Στο 25ο λεπτό λοιπόν ο Πανετολικός ανοίγει το σκορ με την σέντρα που έγινε στο πρώτο δοκάρι. Πετάχθηκε ο Ζαχαρόπουλος, έδιωξε ο Παπαγιανόπουλος με δεύτερη προσπάθεια του Γιώργου Ζαχαρόπουλου το 1-0. Ένα πολύ έξυπνο γκολ από έναν παίκτη που και πέρσι σκόραρε στο ίδιο παιχνίδι, πέτυχε το δεύτερο γκολ. Πανετολικός Λάρισα 25 για κάτι, 1-0 με σκόρερ τον Γιώργο Ζαχαρόπουλο που σκοράρει για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική. Φιά βγάζει τον Αγορογιάννη. Αγορογιάννη στη σέντρα, εκεί είναι ο Ραντοίκοβιτς, θα κάνει το κοντρόλ, το πλασέο Μασούρας θα διώξει. Τα έχει απομακρύνει ο Λάιος, επιμένουν οι παίκτες της Λάρισας. Από αριστερά το σουτ δυνατό πάνω στο πάνω μέρος του δοκαριού από τον Αποστολή Δρακόπουλο και out. Να δούμε αν θα προτιμήσουν κάτι τέτοιο και τώρα. Τσιφούτης περνάει από την μπάλα. Ανδριόπουλος στον Παπαχρήστο, σουτ του Παπαχρήστου, κοντράρι μπάλα στα δίχτυα, γκολ! Γκολ από τον Λάγη Παπαχρήστο που έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε κάποιο κεφάλια στο τείχος, πέρασε πάνω από τον Παπαγιανόπουλο. Το 2-0 για τον Πανετολικό στο 39. Μετά το φάουλ που εκτελέστηκε, ο Παπαχρήστος πέτυχε το τέταρτο φετινό του γκολ και το 2-0 για τον Πανετολικό στο σημερινό παιχνίδι. Περνάει για τον Τσιφούτη, μπάλα πάει στον Παπαχρήστο. Τσιφούτης. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ζαχαρόπουλος κεφαλιά 3-0. Ένα έξω γκολ για τον Πανετολικό από τον Γιώργο Ζαχαρόπουλο μετά την σέντρα του Γιώργου Τσιφούτη με το ξεκίνημα της επανάληψης. Το 3-0 λοιπόν για τον Πανετολικό. Απήρως Τσιφούτης πήρε την πάσα του Παπαχρήστου, έβγαλε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας ο Ζαχαρόπουλος με κεφαλιά. Νίκησε για τρίτη φορά τον Παπαγιανόπουλο, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ σήμερα. Τριόπουλος, σέντρα σουτ, θα διώξει ο Παπαγιανόπουλος σε κόρνερ, η μπάλα πήγαινε μέσα. Το πλάγιο είναι για τη Λάρισα, εκτελέστηκε και βγαίνουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Μάρς πέρασε την μπάλα, να το σουτ ο Μασούρας, θα επέμβει το σουτ από τον Κρούνιτς. Ζαχαρόπουλος για τον Τσιφούτη και πάλι. Με καλές προϋποθέσεις η αντεπίθεση για τον Μαλικό, 4-4. Χουρδάρης θα βγάλει χαμηλά για τον Τσιφούτη με το δεξί το σουτ. Ζαχαρόπουλος η μπάλα στα δίχτυα. Το hat-trick από τον Γιώργο Ζαχαρόπουλο που πετυχαίνει τον γκολ στο 21ο λεπτό της επανάληψης. Όλα ξεκίνησαν από δεξιά. Ο Χουρδάρης, Τσιφούτης με το δεξί που δεν είναι το καλό του πόδι, έκανε το σουτ. Δεν μπόρεσαν να διώξουν οι αμυντικοί. Ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα κάνει το 4-0. Διαστάσεις τριάμβου πλέον στην νίκη του Πανετολικού. Με τον γκολ που πέτυχε ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος. Και είναι χρόνια που έχει να πετύχει κάτι τέτοιο παίκτης του Πανετολικού. Χατρίκ δηλαδή. Η κάθε την παλιά. Τσιάκας. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Το σουτ από τον Μάρζετς. Η παλιά πολύ καλή για τον Ανδριόπουλο από τον Σιτή. Ανδριόπουλος θα βγάλει τη σέντρα. Μιλόγεβιτς 5-0, νέο έξοχο γκολ. Μιλόγεβιτς σκοράρει, πετυχαίνει γι' αυτό στο τρίτο φετινό του γκολ. Ήταν η παλιά του Τσιφούτη στον Ανδριόπουλο. Άνοιξε διάπλατα η άμυνα της Λάρισας από τη φάση. Ο Ανδριόπουλος από αριστερά έβγαλε τη σέντρα. Μετά ήρθε με δύναμη ο Μιλόγεβιτς από πίσω να κάνει.